Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ξεκινάμε τον κύκλο των σχολείων με Τόλη Κοτζιά. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε ρε παιδιά εσείς? Καλά. Καλά Τόλη μου εσύ. Όλα καλά. Αμέ. Πού σε βρίσκουμε? Ελλάδα είσαι? Είμαι εδώ. Όχι. Στο SDNA. Έχω πάει στη δουλειά τώρα και δουλεύω. Έχει και ένα μάτι σήμερα. Γιατί μπορεί να δουλεύει στη SDNA με τηλεργασία, ξέρω εγώ, από Μαϊάμι. Από το Περού. Από, ναι. Από το Περού. Ναι, ναι. Με τον Όμπλητας και τον Μπαρμπατήγιο. Παιδιά, ναι. Αυτή η αγωνιστική θα μείνει στην ιστορία. Ναι. Μιλάμε για Λουμπιβόν Κάργα. Χτυπάω ξύλο. Τα μάτς θρίλερ ήταν 5 σε αυτήν την αγωνιστική. Μόνο το Κολοσσός Απόλλων Πάτρας δεν ήταν θρίλερ. Είδαμε μια ματσάρα πριν από λίγο. Ήταν μια ματσάρα που τα είχε όλα ή σχεδόν όλα. Είδαμε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλες διαφορές, 14 στο πρώτο ημίχρονο, και ο Ολυμπιακός τις κλάδεψε, θα μπορούσαμε να πούμε. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να προηγείται στη τελική ευθεία του μάτς με 76-61, και οι περισσότεροι εκτός παίκτες του Ολυμπιακού και όσους παίζαν από πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά και αρκετούς πλευράς του Ολυμπιακού, να πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή και τελικώς... Γιατί κόλλησε ο Παναθηναϊκός τελευταία περίοδο, λες? Γιατί είδαμε κακές επιλογές και ακόμα και τα καλάθια που μπήκαν, τα προσωπικές ενέργειες του Γκραντ. Δηλαδή δεν βγήκε μέσα από σύστημα, δεν πέρασε μπάλα στο Λεσόρ. Φάνηκε ένα άγχος να έχει ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε όλο το μάτς δικό του, όπως είχε κυλήσει. Είχε τη διαφορά, είχε τις λιγότερες απώλειες, ας πούμε, σε σχέση με τον Ολυμπιακό που είχε μείνει χωρίς ψηλούς. Πού το αποδίδεις? Καμιά φορά ξέρεις, Κώστα μου, ότι όταν έχεις μια μεγάλη διαφορά, βγαίνει και ο Πετρούσεφ έξω. Λες ο αντίπαλος τώρα δεν υπάρχει Μιλωτρόνοφ, δεν υπάρχει φάλ, δεν υπήρχε Πετρούσεφ. Δύο φάσεις θα κάνουμε, δηλαδή αν χρειαστεί, και θα πάρουμε το παιχνίδι. Και κάπου ίσως και η επιβάρηση κάποιων παιχτών. Και βεβαίως η αντίδραση του Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός με το χαμηλό σχήμα φάνηκε να λειτουργεί πολύ καλύτερα, έφεραν αυτό που είδαμε. Και έφεραν αυτό που είδαμε και ο Ολυμπιακός έχασε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία να πάρει το μάτς. Είναι με τον Κόσλες, Ναι, έλεγα στα παιδιά εδώ στο SDNA ότι είναι σαν την ευκαιρία Παλιώνης Παναθηναϊκός του Γαλάκου μπροστά στο τέρμα που ήταν μόνος του, και το Ηρακλής Παναθηναϊκός που ο Μητόσεβιτς έχανε ένα γκολ μόνος του με τα τέρμα. Δηλαδή έχασε μια ευκαιρία ο πολύ καλός κατά τα άλλα Γουλιάν Γκος να κάνει τον γκολ φάουλ και να δώσει αέρα νίκη στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε στο 76-61 βγαίνει και ο Πετρούσεφ, ο οποίος και πολύ καλός ήταν να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι από τότε που ήταν στον Ολυμπιακό, και ο μοναδικός ψηλός που υπήρχε, δηλαδή σε συνθήκες ψηλού δεν είναι, τον Πίτερς δεν μπορεί να το βάλεις ψηλό. Λες χάνει και το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός όμως το έφερε σε θέση νίκης. Ήταν μόνος του στο lay-up. Την έφτιαξε βέβαια τη φάση. Πέρασε, την είχε σημαδεμένη βέβαια στον προπονητής. Είπε θα παίξει να χτυπήσει τον Γκριγκόνη στο 1-1, γιατί είχε κάνει τέτοιες φάσεις. Την προηγούμενη φάση στο 1-1 ο Γκριγκόνης πήρε επιθετικό φάουλ του Γουλιαμβγός. Τώρα πήρε αμυντικό ο Γουλιαμβγός. Δεν έβαλε το καλάθι. Δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία που είχε εκεί ο παίχτης και ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός έβαλε τις βολές ο Γκριγκόνης απ' την άλλη. Έκανε το 83-80. Το out του Ολυμπιακού πάση του Γόκομ δεν ήταν καλή. Και ο Καλατζάκης έκανε το τελικό σκορ. Ένα παιχνίδι που είχε τραυματισμούς. Να δούμε πώς είναι και ο Σλούκας και ο Μιλωτίνοφ. Ένα παιχνίδι το οποίο έκρινε ουσιαστικά την πρώτη θέση στην regular season, από την έννοια ότι Παναγό τώρα πρέπει να αυτοκτονήσει, να πέσει από τον 8ο-27ο όροφο ξενοδοχείου του Λος Άντζελες για να χάσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Είναι η σειρά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο 2-2. Ολυμπιακός Super Cup, Ολυμπιακός Ευρωλίγκα, έχει πάρει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τα δύο της Α1, και όπως είδαμε και από αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα. Ένας Παναθηναϊκός που έπαιζε με απουσίες, ένας Ολυμπιακός που έπαιζε με απουσίες. Είχαμε απουσίες και απώλειες μέσα στο παιχνίδι. 76-61 ο Παναθηναϊκός, έξω ο Πετρούσεφ, έπαιζε με δύο στόπερ στην τελική ευθεία από Παπα-Νικολάου και Πίτερς Ολυμπιακός. Δεν ήθελε όμως, δηλαδή παραγουρνότριχα που λέγαμε πιτσιρικάδες, να πάρει το παιχνίδι. Δύο πολύ μεγάλες ομάδες, το καλύτερο ζευγάρι του κόσμου πλην του NBA, νικητής ο Παναθηναϊκός, πρώτη θέση στην κανονική πλεονέκτημα της έδρας εκτός τρομερού εξαιρετικού απρόπτου στον Παναθηναϊκό, και το συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πολύ Τόλη. Ευχαριστώ και χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τα μπασκετικά σχόλια. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Ζέρβα. Χαίρετε. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά, και εγώ. Έχουμε κανένα νέο καταρχάς από το ιατρικό δελτίο για τον Μιλουτινόφ? Γνωρίζεις κάτι? Όχι. Αυτή τη στιγμή που βάλει τη μαγνητική τομογραφία και θα μάθουμε, φαντάζομαι, αργότερα μέσα στη βραδιά. Θα σε ενοχλήσω, σίγουρα.
Μακάρι με καλά νέα. Ναι, κοίτα να δεις, αφού αρχίζουμε με αυτό και σωστά. Νομίζω ότι αν τυχόν ομιγαίνει το Μιλουτίνοφ έχει κάτι πολύ σοβαρό. Καταλαβαίνει κανείς ότι η σεζόν του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα δυσκολεύει απίστευτα, έτσι. Γιατί πέφτει πάνω στο... είναι και ο Φάλεκτος. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι για, το επόμενο, για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες που ο Γάλλος δεν θα μπορεί να παίξει, αν ο Ολυμπιακός χάσει και το Μιλουτίνοφ σε μια σειρά από κρίσιμους αγώνες που θα κρίνουν την κατάταξή του, νομίζω θα ότι... θα είναι γυμνός στο 5 τελείως. Ακριβώς, εντάξει. Mm-hmm. Είναι θαρρυντικό ότι έχει τον Πετρούσεφ, αλλά ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη. Και ο Ολυμπιακός κάνει πολύ μεγάλη δύναμη. Αλλά ας δούμε, μην προτρέχουμε. Ναι, έδειχνε να πονάει αρκετά, είναι αλήθεια. Το ζήτημα νομίζω ότι είναι αν ήταν ένα απλό διάστημα. Αυτό, ναι. Πολύ ανησυχητικό ότι δεν το πάταγε καθόλου. Ξέρεις, ανησυχητικό σαν εικόνα. Αν έχουν πειραχτεί οι σύνδεσμοι, άστο. Περαστικά στον άνθρωπο, όσο πιο γρήγορα να γυρίσει και να είναι καλά. Εννοείται. Θα αρχίσω λοιπόν αφού μπήκαμε έτσι με την στιγμή της βραδιάς για μένα που όλο το ΆΚΑ το χειροκροτεί. Δύο φορές κιόλας, έτσι και εμένα μου κάνει πολύ θετική εντύπωση. Δύο φορές. Εγώ πιστεύω ότι μετά, αφού έχουμε και δεύτερο δείγμα πλέον, τρίτο ουσιαστικά έτσι, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας, υπάρχει ένα παιχνίδι στο ΣΕΦ. Πολύ υψηλών ιδιαιτεροτήτων λόγω της επιστροφής του Σλούκα και τώρα έχουμε και αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουν πάρει άριστα οι φίλοι των δύο ομάδων και οι διοικήσεις. Μπορούν λοιπόν, έτσι, και μακάρι να συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία. Μπορεί κάποιοι να πούνε τα αυτονόητα αυτά, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα καλό θα είναι να τα λέμε και τα αυτονόητα. Όταν τίποτα δεν είναι αυτονόητο στον ελληνικό αθλητισμό. Τίποτα. Και το καλή εικόνα πρέπει να την επιβραβεύουμε όπως την κακή εικόνα τη στυλιτεύουμε. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Ακριβώς. Κατά δεύτερον, αδιαφορώ για το τι παράπονα μπορεί να υπάρχουν κατέρωθεν. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική διαιτησία. Πραγματικά εξαιρετική διαιτησία. Που έχει προσπαθήσει να κόψει το καρπούζι στη μέση που λέμε, το κλασικό. Όποια λαθάκια γίνανε τα διορθώσανε μέσα σαν replay. Και νομίζω ότι και αυτό είναι θετικό σημάδι. Γιατί εγώ για τρεις ανθρώπους τουλάχιστον ήρεμα στην τηλεόρασή μου, έχοντας και την προλητέρια του replay, να προσπαθούν να αποδώσουν δικαιοσύνη. Έτσι. Η μόνη απορία που έκανε και την αίσθηση ο Παναθηναϊκός ήταν πως και δεν ήταν σε κάποια φάση στο ημίχρονο το σουτ του Πίτερς, το οποίο όντως πατάει γραμμή, είναι για δύο πόντους, ενώ έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό το πράγμα, ακόμα και στο ημίχρονο. Θα σας πω, νομίζω ότι είχε παρέλθει ο χρόνος που μπορούν. Αλλά ο Παναθηναϊκός πολύ σωστά κάνει την αίσθηση, διότι αν το μάτς έλεγε με ένα πόντο διαφορά, που κοντά έφτασε. Ναι, ναι, βέβαια. Υπέρ του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε να την υποστηρίξει. Mm-hmm. Έτσι, τώρα φαντάζομαι ότι δεν την υποστηρίξει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Οπότε είναι σωστή και η κίνηση του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω ότι κάποιος πρέπει να τους πει πιο νωρίς να πάνε να το δουν από τη στιγμή που κανένας από τους τρεις δεν έχει αμφιβολία. Είναι ξεκάθαρα πάντως για δύο. Ίσως είναι το μοναδικό τους λάθος αυτό. Ναι. Πολύ σωστά. Καλά κάνεις και με το υπενθυμίζεις. Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά νομίζω ότι είδαμε ένα παιχνίδι στην αρχή του όπως το περιμέναμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός που αυτή τη στιγμή είναι δεδομένα σε καλύτερη κατάσταση και αγωνιστικά και ψυχολογικά, μπήκε δυναμικά με τον κόσμο του, έκανε ένα 26 αν δεν κάνω λάθος. Ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά λάθη, έχει κάνει 5 στο πρώτο οκτάλεπτο, δείγμα του ότι δεν έχει μπει καλά πνευματικά. Όμως για επειδή είναι πάρα πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι ότι είναι δουλεμένοι, με τις πρώτες αλλαγές του Γκος και του Πετρούσεφ αρχίζει λίγο το πράγμα και φτιάχνει. Βρίσκει καλύτερη αμυντική ισορροπία, το κυριότερο είναι αυτό. Βρίσκει δημιουργία, μειώνει τα λάθη του, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και ξαφνικά μείωσε στους δύο πόντους, καθώς και ο Παναθηναϊκός είχε εμφανέστατο το έλλειμμα δημιουργίας. Θυμίζω ότι έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με 5 ασίστ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με 12, έχει διπλάσιες και παραπάνω. Βέβαια αυτό είναι και λόγω του ότι η μια ομάδα παίζει λίγο πιο ατομικά, γιατί έχει τους παίχτες αυτούς που μπορούν να το υποστηρίξουν. Στο πρώτο ημίχρονο ο Νάν που έβαλε 15 πόντους ήταν από προσωπικές ενέργειες, δηλαδή για τον εαυτό του δημιουργούσε, δεν περίμενε να πάρει πάσα. Ακριβώς. Και επιπλέον δεν υπάρχει και Σλούκα στο παιχνίδι, στο πολύ μεγάλο κομμάτι και μέχρι να τραυματιστεί. Είναι ο παίχτης ο οποίος δίνει δημιουργία στον Παναθηναϊκό. Συμφωνούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσε να έχει δημιουργία και πολύ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και να το ήθελε, δεν μπορούσε χωρίς τον Σλούκα να το ψάξει έτσι. Αλλά είναι μπάσκετ και αυτό και ο Νάν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίχτης στην Ευρώπη στο 1-1. Ξεκάθαρα έχει τρομερή ποιότητα και μπορεί να διαλύσει οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Όταν ο Ολυμπιακός χάνει τον Μιλουτίνοφ με αυτή την απίστευτη φάση πραγματικά, έτσι, παραπατάει στο πόδι του Παπα-Νικολάου στην επιστροφή στην άμυνα, νομίζω ότι οι περισσότεροι πιστέψαμε ότι τελείωσε το μάτς. Ο Ολυμπιακός όμως και πάλι έβγαλε αντίδραση, παρότι ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ κυρίως και τον Γκριγκόνης που έχουν πάρει τη σκυτάλη από τον Αν στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανοίξει τη διαφορά στους 11 στους 12 και δείχνει να έχει το momentum. Ίσως επειδή και ο Παναθηναϊκός πίστεψε ότι τελείωσε, ίσως και επειδή τον μπέρδεσε το σχήμα αυτό, το αναγκαστικό του Ολυμπιακού με το πέμπτο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Ρε Νίκο, ότι ο Παναθηναϊκός στόχευσε τον Πετρούσεφ για να τον φορτώσει με φάουλ.
Ναι. Και στη συνέχεια που τον έβγαλε, δεν στόχευσε τον Λεσόρ στη ρακέτα, ενώ θεωρητικά εκεί ήταν πιο εύκολο το να το στοχεύσει. Δηλαδή, τα έκανε όλα σωστά για να ξεμπερδέψει με τον Πετρούσεφ, να τον φορτώσει με φάουλ. Σωστό. Και μετά δεν συνέχισε το ίδιο παιχνίδι. Θα σου πω την εξήγηση λοιπόν εκεί. Ο Ολυμπιακός είχε παίξει εκεί μια φοβερή άμυνα άρνηση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, το χαμηλό κέντρο βάρος είτε του Παπα-Νικολάου είτε του Πίτερς που έπαιξαν σε ρόλο πενταριού, να το πω έτσι, αναγκαστικά, μπέρδευσαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αρνούνταν την πάσα προς το Λεσόρ. Με αποτέλεσμα να πάει σε πολλές ατομικές ενέργειες ο Παναθηναϊκός, να μην είναι εύστοχος, έτσι γιατί δεν μπορούν να μπαίνουν κιόλα. Χωρίς να έχει Παναθηναϊκός, εντάξει δεν είχε και φοβερά ποσοστά έτσι στο τρίποντο. Αν ξέρεις με τον Γκριγκόνης δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι δεν ήταν καλά. Και θεωρώ ότι κάπως υπνώτισε τον Παναθηναϊκό αυτή η εξέλιξη. Έτσι. Τον δηλαδή, μπέρδεψε, Και από τον πάγκο του υπήρχε αργή αντίδραση στο θέμα του Μίτογλου, έτσι ο οποίος είναι εξαιρετικός. Και τον μπέρδεψε και αμυντικά, γιατί πια ο Ολυμπιακός με το small ball είχε όλους παίξει να κυκλοφορούν έξω. Ακριβώς, ακριβώς. Βγήκαν κάποια πολύ. Ο Κώστας έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος του Ολυμπιακού μαζί με τον Πετρούσεφ, μακράν. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα, ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι που γενικά έχει πάει καλά δημιουργικά με 20 assist, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά λάθη για παιχνίδι ο ΑΚΑ. Έτσι έχει κάνει 15, αν δεν κάνω λάθος, 17. Πάρα πολλά λάθη για παιχνίδι ο ΑΚΑ και έχει και ένα ποσοστό στα τρίποτα το οποίο δεν είναι κολακευτικό, είναι 8 στα 22. Το γεγονός ότι μένει στο παιχνίδι όμως και το διεκδικεί και θα έχει να λέει ότι αν η μπάλα είχε πέσει μέσα στο lay-up του Γκος, ενδέχεται να έχει κάνει μια μπασκετική κλοπή, επιτρέψτε μου την έκφραση, του δίνει αρκετό κουράγιο και δύναμη σίγουρα για την συνέχεια, έτσι. Δείχνει ότι έχει χαρακτήρα η ομάδα και κατάφερε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος, ξαναλέω, όσοι προσπαθούν και βλέπουν τα πράγματα όπως είναι, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα, πατάει καλύτερα στο παρκέ, να τον πάει σε ένα παιχνίδι μιας κατοχής, έχοντας τον Κέιναν με δύο πόντους, ερωτηματικό βέβαια για μένα αν θα έπρεπε να περάσει λίγο στο τέλος. Γιατί έχει το καλό μακρινό σουτ, έχει και το κρύο αίμα. Έχει τον Παπα-Νικολάου. Προφανώς είχε πράγματα ο Μπαρτζόκας με τον Κέιναν που δεν του άρεσαν σε άμυνα και επίθεση. Γιατί το θέμα του Κέιναν δεν ήταν μόνο το επιθετικό, ήταν ότι ήταν και μαύρη τρύπα όσο έπαιζε στην άμυνα. Είναι καλός αμυντικός. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι καθόλου καλός, αλλά επειδή το μάτς έχει πάρει αυτή την τροπή, χρειάζεται τον καλό σουτέρ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ναι. Έτσι. Με ερωτηματικό γιατί πάντα οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Και πάντα ανήκουμε ο καλύτερος αυτός που δεν έπαιξε. Σίγουρα, σίγουρα. Έχει τον Παπα-Νικολάου σε παρατεταμένο τεφορμάρισμα. Έτσι. Έχει τον Λαρετζάκη να μην δίνει πολλά. Έχει τον Μπρασδέκης να αναλώνεται στον πώς θα πάει να την πει στον Αν, αντί να κοιτάξει να βάλει lay-up. Και χρειώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ όλο σωστά. Γενικότερα έχει πάρα πολλούς στερήσαντες ο Ολυμπιακός και είναι πάρα πολύ απορία σ' άξιο πώς έφτασε, ξαναλέω, να μην νικήσει ίσως για ένα lay-up, έτσι, που δεν μπήκε. Αλλά η ουσία της ημέρας είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατά 99% παίρνει το πλεονέκτημα έδρας. Θα πρέπει να χάσει δύο φορές από άλλους και να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, στο μάτς που θα γίνει στον τρίτο γύρο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό διακυβευόταν σήμερα ουσιαστικά που θα γίνει το μάτς του τρίτου γύρου. Θα γίνει οριστικά στο ΆΚΑ, έτσι. Για να έχει πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι στους τελικούς, αν προκριθούν και οι δύο, θα γίνουν τρία μάτς στο ΆΚΑ, αν χρειαστεί και δύο στο ΣΕΦ. Αυτό διακυβεύεται και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό που έχει αυτή τη στιγμή. Όχι ότι λέει και πολλά, Νικό. Δηλαδή θυμίζω ότι έχει σπάσει έδρα φέτος δύο φορές ήδη. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι παραλίγο να σπάσει και δεύτερη. Αυτό λέω. Πέρα. Δηλαδή ναι. Δεν είναι όπως κάποτε που λέγαμε ποιος έχει το πλεονέκτημα, 90% το έχει πάρει. Πια δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι τέτοια η ποιότητα των δύο ομάδων και το κρύο αίμα, ας πούμε, και των παιχτών που πάνε και παίζουν που δεν λογαριάζουν. Αν είσαι καλύτερος θα κερδίσει, είτε παίζει εντός είτε εκτός. Και νομίζω Κώστα ότι θα γίνουν και ακόμα καλύτερες στο μέλλον. Υγιείς δηλαδή, να είναι επιγεμάτες οι ομάδες πλήρες. Αν είναι υγιείς και γεμάτες μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα. Συμφωνώ. Και αυτό είναι καλό σημάδι και για τους τελικούς. Σε συνδυασμό και με τις συμπεριφορές του κόσμου, που μακάρι να μένουν έτσι, αλλά και για την Ευρωλίγκα. Ερωτηματικό είναι, ξαναλέω, τον Ολυμπιακό τώρα, τι θα γίνει με τον Μιλουτίνοφ. Αυτό είναι το σημαντικό. Και οι δύο ευχαριστημένοι λοιπόν νομίζω είναι, γιατί ο Μέν πήρε την ουσία, έτσι, και ο Ολυμπιακός σε μια μέτρια βραδιά του συνολικά κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος. Συμφωνώ. Ευχαριστούμε, Νικό. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Κατ' εμέ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει μια κουβέντα για τη χρήση, για τη χρησιμοποίηση του Ναν. Ναι. Το λέω γιατί κάνει δεύτερο φάουλ, τον αφήνει ο Αταμάν, κάνει τρίτο φάουλ, γιατί τον στοχεύει πλέον ο Ολυμπιακός, όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Τον αφήνει μέσα και με τρία φάουλ ο Αταμάν, συνεχίζουν και το στοχεύουν στον Ολυμπιακό, γιατί ξέρουν δεν μπορεί να παίξει άνω. Και κάπως εκεί είναι και το σημείο που μαζεύεται η διαφορά, ναι. Γιατί ακριβώς επιτίθεται ο Ολυμπιακός στον Ναν και είτε ο παίχτης που μαρκάρει ο Ναν βάζει το καλάθι, είτε βγαίνει κάποιος σε βοήθεια, οπότε μένει κάποιος παίχτης του Ολυμπιακού μόνος του.
Και στην τελευταία περίοδο με αυτήν όλη την αλλαγή, Καλαϊτζάκης για την άμυνα, Ναν για την επίθεση, ο Ναν δεν πάει ρυθμό. Είναι φανερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει σκοράρει καθόλου στην τελευταία περίοδο. Σωστό. Από την άλλη, κρίνει ότι είναι το μεγαλύτερο επιθετικό του όπλο. Οπότε κάνει αυτό το μπεσβιές. Ναι, αλλά έχει κάνει 4 φάουλ πια. Οπότε ναι, δεν μπορεί να μείνει στο παρκέ ή όταν μένει πάλι το στοχεύει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα ο Αταμάν στον εαυτό του, αφήνοντας τον Αν με 2 φάουλ και μετά με 3 φάουλ να παίζει. Ναι. Όπως σωστά έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος, πήγε πολύ σε προσωπική ενέργεια ο Παναθηναϊκός, δεν είχε δημιουργία. Mm-hmm. Ο Ναν το έχει αυτό το πράγμα. Ο Ναν εκτός ρυθμού δεν μπορεί να το δώσει αυτό το πράγμα. Το ανέλαβε ο Γκραντ να το κάνει στο, mm-hmm, στο τέλος. Τέλος πάντων, πήγε το παιχνίδι όπως πήγε. Μπορούσε ο Γκος να βάλει το καλάθι και φάουλ και να δώσει ακόμα και προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Δεν συνέβη, όχι απλά δεν έβαλε γκολ φάουλ, έχασε και τη μία από τις δύο βολές. Mm-hmm. Και κάπως μετά το παιχνίδι πήγε εκεί πέρα στη ρουλέτα με τις βολές. Είχαμε και το λάθος τέλος του Ολυμπιακού, είχαμε την κακή επαναφορά και τελείωσε το παιχνίδι. Θα πω αυτό που είπα και πριν. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί ο Ολυμπιακός να νιώθει καλά ότι πάλεψε το παιχνίδι με αντίξωες συνθήκες, χωρίς πεντάρι, και κατάφερε με αυτό το small ball να μείνει στο παιχνίδι και να το φτάσει μέχρι το μη περαιτέρω. Παιδιά, το μάτι του γύρου είναι μια φετινή καινοτομία της Basket League. Θα παίξουν πάλι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην έδρα αυτού, ο οποίος θα έχει το πλεονέκτημα, θα έχει το πάνω χέρι με βάση τις νίκες σε εκείνο το χρονικό σημείο. Εφόσον κέρδισε ο Παναθηναϊκός σήμερα, το τρίτο μάτς, το οποίο θα κρίνει ουσιαστικά και το οριστικά το πλεονέκτημα στα play-off, θα γίνει στο ΑΚΑ. Είναι ένα φετινό κόλπο, ας πούμε, που έχει γίνει για να παίζουν περισσότερα παιχνίδια οι δύο καλύτερες ελληνικές ομάδες, να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τηλεοπτικό και μπασκετικό κλπ. Είναι φετινό αυτό το φρούτο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια τα πασχετικά. Πάμε να καλησπέρισουμε Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσύ. Ωραίο μάτς είδαμε. Ωραίο ήταν. Ωραίο σαν σασπένς, εννοείς. Σαν σασπένς, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, αλλά και όσο κλεισέ και αν ακούγεται, τα ντέρμπι θα είναι πάντα ντέρμπι. Και τι θέλω να πω, ότι πριν από τον Τζάμπολ, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να είναι κατά κοινή ομολογία θα λέγαμε, η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Τον Ολυμπιακό από την άλλη να έρχεται μένα από ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο να μην έχει την εικόνα που έχει ο μεγάλος του αντίπαλος στο τελευταίο διάστημα, σύν ότι δεν έπαιζε και ο Φάλ, λες ότι θα έχουμε ένα πολύ εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Είδαμε ένα τρομερό ντερμπί, βέβαια είδαμε ένα Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι. Αυτό άλλωστε μπορεί να το δει κανείς από τη στατιστική, η οποία λέει, όταν πας κάτω-κάτω στη στατιστική που σου λέει ποιο είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα μέσα στο παιχνίδι, βλέπεις ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα είναι στο συν 15 και ο Ολυμπιακός 0. Δεν πήρε ποτέ δηλαδή το προβάδισμα στο μάτς, ούτε στην πρώτη επίθεση που λέει ο λόγος να μπεις ότι θα βάλεις ένα καλάθι και θα προηγηθείς 2-0 ή να κάνεις το καθ' σκορ 3-2 παντώντας με έναν τρίποντο. Ήταν ένας Παναθηναϊκός πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό, έχοντας τον έλεγχο, έχοντας πολλούς περισσότερους παίχτες σε καλύτερη κατάσταση. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν μπήκε καλά στο μάτς, από πάρα πολύ νωρίς κυνηγούσε. Αν θυμάμαι καλά, στο 6ο λεπτό ήδη το σκορ ήταν 26, με αρκετούς παίχτες του Ολυμπιακού να μην ήταν από την πεντάδα, την αρχική πεντάδα, να μην ήταν στα στάνταρ τους. Παρ' όλα αυτά, και με βάση έτσι όπως οι συνθήκες διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δηλαδή βλέποντας αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι από τους βασικούς δεν ξεκίνησαν όλοι καλά, οπότε έπρεπε να αλλάξει λίγο και να ανακατέψει την τράπουλα που λένε, είδε έναν Πετρούσεφ και έναν Γουίλιαμς Γκος να είναι εκπληκτικοί και να τον κρατούν και στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά ήταν και οι παίκτες οι οποίοι τον κράτησαν και στα τελευταία 5 λεπτά του ημιχρόνου, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός στα μέσα μάλλον της δεύτερης περίοδου βρήκε την πρώτη μάλλον πολύ μεγάλη του διαφορά που πήρε το συν 14. Εκεί ο Ολυμπιακός λοιπόν είδε στο πρόσωπο του Βίλιαμ Γκος και του Πετρούσεφ στυλοβάντες, θα το πούμε, στο παιχνίδι του και έτσι κατάφερε να το κλείσει στο πλην 2. Ωστόσο νομίζω ότι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι μειώθηκαν, δεν θα πω ότι εξαλείφθηκαν, βάσει και της εικόνας παιχνιδιού δηλαδή, μειώθηκαν αισθητά όταν χτύπησε σε ανύποπτη φάση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Σε μια φάση που επέστρεφε στην άμυνα, δεν είδε ότι ήταν μπροστά τον Παπα-Νικολάου, πάτησε πάνω στον πόδι του Παπα-Νικολάου. Ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Μιλουτίνοφ, γιατί αυτό ενδεχομένως να κοστίσει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό σε αυτόν τον κρίσιμο μήνα που έρχεται, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Γιατί αν πούμε ότι, οκ, εξ αρχής
και με το συν 12 που είχε ο Παναθηναϊκός από το μάτς του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ, ότι, και να, ότι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να νικήσει με συν 13 μέσα στο ΆΚΑ και να διεκδικήσει επίσης όρις στον έξτρα γύρο της Basket League, το πλεονέκτημα έδρας. Νομίζω όμως ότι αυτό θα ενδεχομένως να κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό, τραυματισμός εκτός από το μάτς το ντέρμπι και στη συνέχεια. Όπως να ανοίξουμε και μια παρένθεση εδώ, να δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο που ήταν στο ΆΚΑ, ο οποίος καταχειροκρότησε τον Servo Center, και πραγματικά τέτοιες ατμόσφαιρες θέλουμε στα ντέρμπι αυτά και γενικά σε όλα τα παιχνίδια. Πολλά μπράβο λοιπόν στον κόσμο του Παναθηναϊκού για αυτή την κίνηση. Από εκεί και πέρα λοιπόν, έχοντας και τον Μιλουτίνο φαρκαρισμένο, συν ότι και ο Μφάλ δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί, τα πράγματα γίνανε πολύ δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, το παράσημα για τους παίκτες του Μπαρτζόκα ότι δεν παράτησαν ποτέ το παιχνίδι. Μάλιστα δεν τον παράτησαν ακόμη και όταν ξέφυγε και άλλη διαφορά στην τέταρτη περίοδο, αν θυμάμαι καλά, στα τέλη της Τρίτης. Και μάλιστα και όταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, ένας εκ των κορυφαίων μάλλον, ο Πετρούσε, βγήκε και με 5 φάουλ, εκεί με το αδόκιμο σχήμα, γιατί δεν γινόταν αλλιώς, με τον Παπα-Νικολάου στο 5, τον Πίτερ στο 4, ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει το μάτς μέσα από την καλύτερη προσωπική άμυνα, εγώ θα έλεγα, γιατί νομίζω ότι οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στο μάτς όταν άρχισαν να γίνουν λίγο πιο aggressive στην άμυνα, που λένε, λίγο πιο επιθετικοί και λίγο πιο σκληροί, και έτσι δυσκόλευαν λίγο την δίωδο προς το καλάθι στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Η προσωπική άμυνα λοιπόν των παικτών του Μπαρτζόκα ήταν καλύτερη, οι επιλογές τους στην επίθεση ήταν πιο ορθολογικές και έτσι κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι ως ένα σημείο και να κρυθεί στην ουσία τελεσίδικα, θα λέγαμε, με το χαμένο lay-up του William Ross, ο οποίος πάρα πολύ σωστά έχει διαβάσει το παιχνίδι, έχει δει τη ρακέτα άδεια, έχει πάρει στα βήματα τον Γκριγκόνης, έχει κερδίσει το φάουλ και φάτσα με τη Στεφάνη δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι και φάουλ, όπου ανέβαζε και τη βολή σε εκείνο το σημείο, γιατί ήταν 81-79 το σκορ. Εκεί ουσιαστικά θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να βάλει πολύ μεγαλύτερη πίεση στον Παναθηναϊκό. Θα ήταν όμως και λάθος, κατά τη δική μου γνώμη, να πούμε ότι ο Γουίλιαμ Γκος ήταν ο μοιραίος του Ολυμπιακού, γιατί ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού και μάλιστα ήταν από τους σταθερά καλούς παίχτες, και ευθύνεται σε εισαγωγικά για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε ένα καθόλου εύκολο βράδυ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, βλέποντας ότι και ο Γουόκαπ δεν ήταν τόσο καλός. Ναι, έδωσε 6 assist στο μάτς και βάλε και 10 πόντους, αλλά τα 6 λάθη του δεν βοήθησαν πολύ τον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου επίσης δεν ήταν και εκείνος στα δικά του στάνταρ, όπως και ο Κάναν. Και γενικά είναι αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας, ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να στηριχτεί σε πολλούς παίχτες σήμερα, σύν τους τραυματισμούς που προέκυψαν, τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ που προέκυψε, όπως και του Φάλου που ήταν γνωστός από πριν, αλλά σίγουρα θα κρατήσει. Και όχι να κρατήσει, γιατί το έχει κάνει αυτό και σε πολλά παιχνίδια και στην Ευρωλίγκα επίσης. Μπορεί να έχουν ξεφύγει οι αντίπαλοι τους σε δύσκολες έντες να το έχει γυρίσει, αλλά αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον Γιώργο Μπαρτζόκα είναι ότι για ακόμη μια φορά, σε ακόμη ένα παιχνίδι το οποίο στραβώνει, καταφέρνει να το γυρίσει και να το φέρει, ας το πούμε, στα μέτρα του. Ωστόσο, κάτι γίνεται στο τέλος, κάποιες λεπτομέρειες δεν είναι σωστές και ξανά ο Ολυμπιακός φεύγει ηττημένος από το γήπεδο. Αυτά. Και πάντως ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι γενικά, το ευχαριστηθήκαμε και να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει Real Madrid της έξω και, όπως είπαμε, έχει ένα πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα όπου αν ήταν υγιής και πλήρης θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να εδρεωθεί ψηλά στην βαθμολογία, εκεί που βρίσκεται τέλος πάντων στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο τώρα με αυτόν τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πονάει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Κεφαλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Και από τον Παναγιώτη Κεφαλά, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Χρήστου Ρομπόλη. Καλησπέρα, Χρήστο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω τα έχει όλα. Πολύ τακτική, πολύ δύναμη, πολύ ένταση. Ελπίζω να μην βλαστημίσουν σε κανένα τριήμερο ή και το προσεχές διάστημα και την ένταση και όλο αυτό που συνέβη με τους τραυματισμούς οι δύο ομάδες. Γιατί δυστυχώς είχαν και οι δύο από μια απώλεια σημαντική, με τον Σλούκα ή δε τον Μιλουτίνοφ. Και είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για την Ευρωλίγκα. Οι δύο τους θα αργήσουν να τα πούνε σε ένα μήνα περίπου, είναι το final του κυπέλου. Το παιχνίδι της Ευρωλίγκας είναι το Μάρτιο, αλλά έχουν παιχνίδια μπροστά τους πολύ κρίσιμα για να έχουν την καλύτερη δυνατή κατάταξη και προφανώς κανένας παίκτης δεν περισσεύει. Ο Παναθηναϊκός ήταν συνολικά καλύτερος. Νομίζω ότι ευτύχησε να έχει
τέσσερις παίκτες σε πολύ καλή επιθετική ημέρα. Πήρε πράγματα και από τον Λεσόρ επίσης, ειδικά σε ένα διάστημα στο οποίο κατάφερε να αποβάλει, να το πω έτσι, να χτυπήσει πάνω στον Πετρούσεφ και να οδηγήσει στην αποβολή του. Αλλά ο Ολυμπιακός πάντα έβρισκε τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι, πότε με τα αποσταρίσματα που έκανε στο πρώτο ημίχρονο, πότε χτυπώντας τον έναν ο οποίος ήταν φορτωμένος με φάουλ και για μένα κακώς παρέμεινε και τόσο διάστημα στο παρκέ σε κάποιες κατοχές που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα σημάδι πάνω από το στόχο του Νάν και χτυπούσαν εκεί συνέχεια οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει μια επική αντεπίθεση, μην έχοντας το φάουλ το Μιλουτίνοφ με τον Πετρούσεφ να έχει αποβληθεί με την ομάδα στο πλήν 15. Πήγε σε ένα αναγκαστικό small ball, αλλά τακτικά το εφαρμόσαν άψογα. Η παίκτες με πολύ καλή πίεση στην μπάλα, με αδυναμία του Παναθηναϊκού να το φοδοτήσει τους ψηλούς του. Εκείνο το διάστημα παρεμπιπτόντως ήταν μέσα ο Λεσόρ, αλλά ο Μίτογλου είχε ξεχαστεί ίσως λίγο παραπάνω από ότι θα έπρεπε στον πάγκο. Οπότε υπήρχε μόνο ένας προφανής στόχος για να εκμεταλλευτεί τα πολλά μισμάτς που δημιουργούσε η απουσία σέντερ για τον Ολυμπιακό. Εκεί ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ολοκληρώσει την αντεπίθεση αν εκεί δεν απορροφούσε λίγο καλύτερα, το πω έτσι, την επαφή ο Γκος και έβαζε τον goal foul σε μια φάση που ήταν εύκολη για ένα παίχτη το επίπεδο αυτού να πετύχει το καλάθι, να πάρει και το foul. Εκείνος έχασε το καλάθι, έχασε και τη βολή και στη συνέχεια ήρθε και το μοιραίο λάθος, 17 συνολικά για τον Ολυμπιακό, που ήταν ένας καταδικαστικός αριθμός για τους ερυθρολεύκους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι και ουσιαστικά χάνουν το πλεονέκτημα έδρας. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι για να μην έχει ο Παναθηναϊκός πλεονέκτημα στους τελικούς, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει 3 νίκες παραπάνω στα ένα από μήνα τα παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Προφανώς οι δύο ομάδες θα τα ξαναμπούν στον τρίτο γύρο, αλλά πέρα από αυτό ο Παναθηναϊκός στην κανονική διάρκεια έχει να παίξει τα πιο δύσκολα παιχνίδια, ας πούμε, είναι εκτός με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα έχει να παίξει με τον Περιστέρη και τον Προμηθέα εκτός έδρας. Ξέχωρα αυτά που θα δώσουν στον τρίτο γύρο, στον έξτρα γύρο του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ μακρινή συζήτηση. Αυτό που απασχολεί και πρέπει να απασχολεί τις ομάδες περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι να δουν τι τρέχει με τους τραυματίες. Γιατί έρχονται και οι δύο απώλειες αυτές και θα δούμε πόσο σοβαρές είναι σε μια περίοδο που ήδη υπάρχει ένα πρόβλημα έξτρα σε αυτή τη θέση. Για το μεν Παναθηναϊκό Βιλντόσα που δεν είναι να επιστρέψει άμεσα σε μια-δύο εβδομάδες, ας πούμε. Για το ΔΕ Ολυμπιακό υπάρχει η απουσία του Φαλ και το πρόγραμμα έχει, ας πούμε, Ρεάλ, την οποία ο Ολυμπιακός περίμενε να παίξει, ας πούμε, χωρίς τον Ταβάρες και έλεγε ότι μπορεί να έχει μια τύχη. Αλλά αν πάει εκείνος μόνο με τον Πετρούσεφ, καταλαβαίνουμε ότι το όποιο πλεονέκτημα ή μικρότερο μειονέκτημα θα έχει απέναντι στη Ρεάλ χωρίς τον ένα βασικό του ψηλό, ουσιαστικά εκμηδενίζεται ή γυρνάει και τούμπα αν δεν έχει και τον δεύτερο. Νομίζω ότι σημασία έχει το πώς θα διαχειριστούν οι δύο ομάδες στην νίκη, αλλά έχουν και την εμπειρία να το κάνουν σωστά. Για το μεν Παναθηναϊκό να μην νομίζω ότι έκανε κάτι φοβερό και τρομερό, επειδή κέρδισε για δεύτερη σέρι φορά τον Ολυμπιακό και φαίνεται να φέρνει τα πράγματα σε μια καλύτερη σειρά για τον ίδιο μετά από ένα σέρι πολύ μεγάλο ετών που είχε και την προηγούμενη διετία. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι και η προσπάθεια που έκανε η ομάδα παρά τα προβλήματα, ο χαρακτήρας που έβγαλε και επιστρέψε δύο φορές στο μάτς και παραλίγο και τρίτη στο παιχνίδι από πλήν 14 δύο φορές και παραλίγο μια από πλήν 15, νομίζω ότι μπορεί να τους αφήσει σε κάποιο βαθμό ικανοποιημένους από την προσπάθεια της ομάδας, παρότι και οι μεν και οι δεν και οι δε έχουν δυσλειτουργίες, αρκετά ζητήματα να λύσουν αγωνιστικά και έχουν αρκετά πράγματα να σκύψουν από πάνω για να διορθώσουν, για να έχουν καλύτερη δείξη στην Ευρωλίγκα. Αυτά νομίζω ότι είπα περισσότερο, πρέπει να το διαγράψουν άμεσα από αύριο το παιχνίδι οι δύο ομάδες, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν τα διδάγματα, τα πολύτιμα που βγάζει πάντα ένα παιχνίδι σαν γι' αυτό και να κοιτάξουν τα παιχνίδια της Πέμπτης που είναι ιδιαίτερα δύσκολα, όχι τόσο κρίσιμο για τον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, μια ήττα, ας πούμε, τη Ρεάλ είναι εντός προγράμματος, μια νίκη θα είναι προφανώς τεράστια υπέρβαση, αλλά για τον Παναθηναϊκό, επειδή έχασε και εντός από τη Μακάμπη, σίγουρα το παιχνίδι αυτό θα πρέπει να το πάρει, να το διεκδικήσει και σίγουρα θα χρειαστεί όλες τις δυνάμεις όσες έχουν απομείνει από τους παίκτες του στο σημερινό παιχνίδι. Αυτά. Αν εξαιρέσουμε ότι έπαθες χάρη Ρώμα και είπες η μεν και η δεν, κατάλαβες πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το διόρθωσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
Και από ό,τι κατάλαβα το μουσικό θέμα, έχουμε τον Ρόκι Μπαλβόα του μπασκετικού σχολείου, Νικόλας Ακτύπης. Χαίρετε. Θα μπορούσατε να βγάλετε λίγο παραπάνω ενθουσιασμό. Είμαστε, έχουμε βγάλει πολλούς, καταλαβες. Έχω πάει με πολλές που λέει. Ενώ... Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ήταν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Και για τη δύο ομάδες ήταν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Το ήξερα θα κάνεις τέτοια δημιουργείς για τον εαυτό σου όπως ο Ναν. Αυτό κάνεις. Εντάξει, τι να κάνω. Ναι. Είσαι τέτοιο επίπεδο κι εσύ, γι' αυτό το λέω. Ναν, πρώτο ημιχρόνο, όχι δευτερό. Πρώτο. Έτσι. Πρώτο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Απλά εσύ είσαι λίγο πιο προσεκτικός στην άμυνα και δεν φορτώνεσαι με φάουλ. Ω, μίλας κάτι, γιατί είχαμε και συνέντευξη τύπου ολόκληρη συζήτηση. Για πες, για πες, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος Μπαντζόκας είναι αυτός που αναφέρθηκε στη διαφορά στα φάουλ που σφυρίχτηκαν και στις συμβολές που εκτέλεσε κάθε ομάδα. Και είπε ότι ήταν καθοριστική αυτή η διαφορά, αφού τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση, και θα πρέπει να αναλύσει ο Ολυμπιακός να δει πώς δεν θα κάνει τόσα πολλά φάουλ ή πώς θα... κάνει τους αντιπάλους του να κάνουν περισσότερα φάουλ. Σε εκείνο το σημείο δέχτηκε και μια ερώτηση για το αν αυτό που αυτή η αποστροφή στο λόγο του έχει να κάνει, ας πούμε, με τη διαιτησία και κάποια αιχμή, και μάλιστα ρωτήθηκε για το πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξηγεί το γεγονός ότι ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού, που είναι κατά τεκμήριο ο Thomas Walkup, έπαιξε συγγνώμη κάτι παραπάνω από 33 λεπτά χωρίς να υποπέσει σε κανένα φάουλ και αρκέστηκε να πει ήμουν σαφής. Μιλάω σωστά ελληνικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως τόνισε ότι ήταν ένα ωραίο μάτς αντάξιο της ποιότητας των δύο ομάδων. Το οδήγησε ο Παναθηναϊκός παίζοντας με αυτοπεποίθηση από την αρχή και παίρνοντας ψυχολογία με τα δύσκολα σουτ που έβαλε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να τις ενοποιήσει τρεις φορές και είχε φυσικά την ευκαιρία να το πάρει με call foul του Γκος που δεν τα κατάφερε. Αναφέρθηκε στην ατυχία του Ολυμπιακού με τον τραυματισμό του Μιλωτίνοφ και μάλιστα ενώ έλειψε και ο Φαλ, και βεβαίως ότι το γεγονός αυτό οδήγησε τον Ολυμπιακό να παίξει σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού με αδόκιμα σχήματα, τα οποία όμως εδώ που τα λέμε μεταξύ μας του βγήκαν, έτσι. Δηλαδή η ιστορία με τον Παπα-Νικολάου στο 5 λειτουργήσε τέλος πάντων. Λειτουργήσε, ναι. Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς καταλαβαίνετε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, δηλαδή. Και όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολύ καλής άμυνας του Ολυμπιακού με έναν παίκτη που ξέρουμε πόσο καλός είναι σε επικίνδυνες αποστολές. Αυτή η φορά του Λάκη ο Λεσόρ τα πήγε πολύ καλά, αλλά και της αδυναμίας του Παναθηναϊκού να μην έχει καθαρό μυαλό, γιατί ήταν τρεις ή τέσσερις φάσεις που δεν βρέθηκε με τον Παπα-Νικολάου ο Λεσόρ, αλλά με τον Γουίλιαν Κος, και παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός προτίμησε να πάει σε κάποιο σούτ από την περιφέρεια από τον Αν. Μα το λέγαμε και νωρίτερα, Νικόλα, ότι ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα σωστά για να φορτώσει με φάουλ και να βγάλει με πέντε φάουλ τον Πετρούσεφ, περνώντας συνέχεια την μπάλα στο Λεσόρ. Και όταν πια βγήκε ο Λεσόρ, όταν πια βγήκε ο Πετρούσεφ, που θα περίμενε κανείς ότι θα ταϊστεί συνέχεια ο Λεσόρ, εφόσον είχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο. Δηλαδή αυτό ήταν το περίεργο. Ναι, η καλή άμυνα του Ολυμπιακού προφανώς, το small ball αυτό που μπέρδεψε τον Παναθηναϊκό, το είπε και ο Αταμάν, απ' τη μία. Απ' την άλλη και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάποια πράγματα σωστά. Είναι ξεκάθαρο. Σωστά. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, δηλαδή, απ' τη μία, αφού έτσι για να κάνουμε και λίγο την ανάλυση μας, έτσι, αυτό περιμένει ο κόσμος. Μα αυτό περιμένει ο κόσμος. Σε εκείνο το σημείο, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκανε λανθασμένες επιλογές στην επίθεση, αφού δεν έβλεπε τα ξεκάθαρα μισμάτς, τα οποία ο Ολυμπιακός τα είχε χτυπήσει σε όλο το προηγούμενο μάτς, και ας ήταν πίσω στο σκορ. Και ενώ στην άμυνα άργησε να πάρει χαπάρι ότι όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού στόχευαν στον Αν, ο οποίος είχε 4 φάουλ. Και έτσι κατάφερε. Το γινόταν και τον Ανάν είχε 3 φάουλ, θέλω να θυμίσω, στο πρώτο ημίχρονο. Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης ένα στοιχείο που σίγουρα πρέπει να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό σε αυτή την περίπτωση είναι το πώς ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιστρέψει 3 φορές στο μάτς, όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και φυσικά η τεράστια διαφορά που υπάρχει στους πόντους από τον πάγκο. Κοιτάζω τώρα τα στατιστικά, 8 για τον Παναθηναϊκό, 44 για τον Ολυμπιακό. Και όλο αυτό που λέμε κατά καιρούς για το θέμα του Παναθηναϊκού και το κλειστό rotation και πόσο αυτό μπορεί να συνεχιστεί μες τη χρονιά. Πάντως, σχετικά με το ρόστερ του Παναθηναϊκού, να πω μια ατάκα από τη συνέντευξη του Εργίνα Ταμάν. Αφού δήλωσε ότι είναι περήφανος για τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, καθώς η άμυνά του, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, ήταν καθοριστική, τόνισε ότι θεωρεί πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι έχει έναν εξαιρετικό ελληνικό
κορμό και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι εμείς σήμερα παίξαμε με 5 ξένους σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που έπαιξε 8, αν υπολογίσουμε Βόκαπ και Μίτρου Λόγκ. Έτσι, γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής γραφειοκρατίας ο Τούρκος προπονητής. Καλά, ο Μίτρου Λόγκ είναι άλλη περίπτωση. Ο Βόκαπ είναι ελληνοποιημένος χωρίς καμία ελληνική ρίζα. Ο Μίτρου Λόγκ έχει ελληνική ρίζα, εξού και το επώνυμο του Μίτρου. Προφανώς, ναι, δεν το συζητάμε. Okay. Ότι είναι Αμερικανοθρεμένος είναι ένα άλλο θέμα, αλλά ότι υπάρχει ελληνική καταγωγή, υπάρχει βεβαίως. Φαντάζομαι ότι ήθελε να πει ότι οι Έλληνες του Παναθηναϊκού, επειδή είναι συμπαίκτες και στην εθνική ομάδα κτλ., ότι έχουν μια διαφορετική χημεία μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Στα υπόλοιπα τώρα που είπε, τόνισε το προφανές ότι ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο για 36 λεπτά ακόμα και χωρίς καλά ποσοστά στο τρίποντο, αλλά φτάσαμε στο τελευταίο τετράλεπτο, το miracle time. Όπως το είπε, το χρόνο που συμβαίνουν τα θαύματα, όλα λέει θα μπορούσαν να συμβούν εκεί. Κάναμε πολλά λάθη παραδείγματα. Πώς το είπες αυτό, Νικόλα, μου σε παρακαλώ πολύ. Έλα, έλα, βάλε το τσαούσι να το πει. Έλα τώρα. Εσένα θέλω, εσένα θέλω. Εγώ θα τα πω στις λέρες αύριο. Άντε καλά. Οπότε, τόνισε ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο, στα τελευταία 4 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά λάθη και γι' αυτό δεν είναι τόσο χαρούμενος όσο θα μπορούσε να είναι, διότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει νικήσει με πολύ μεγαλύτερη διαφορά, πολύ πιο εύκολα και. Ξεκαθάρισε ότι αυτό ίσως θα πρέπει να μας γίνει ένα μάθημα. Ρωτήθηκε για το αν υπήρχε επιπλέον άγχος λόγω του ότι μιλάμε για ένα ντέρμπι Ιωνίων. Ξεκαθάρισε ότι αυτό μπορεί να ισχύει για τους παίκτες, μπορεί να ισχύει για τους οπαδούς. Για εκείνον ήταν, όπως είπαμε πριν, απλά ακόμα ένα παιχνίδι, μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά. Προφανώς όμως μπαίνει και αυτό στα κερδισμένα μάτς του τελευταίου διαστήματος του Παναθηναϊκού, πράγμα το οποίο γεμίζει την ομάδα με αυτοπεποίθηση. Για το μέλλον, αυτή τη στιγμή είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ξεκαθάρισε, αλλά κανείς δεν ξέρει για τόσο μεγάλη χρονιά πώς θα εξελιχθεί. Αυτά, αγαπημένοι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ και με το σχόλιο αν ο Νικόλας Ακτύπης είναι ο Ρόκι, αν είναι ο Γιώργος Μαναθιανός ο Πόλη. Το οποίο θα μείνει αναπάντητο. Περισσότερο νομίζω ότι είναι το ρομπότ του Πόλη. Και αν είμαι εγώ ο Πόλη. Γουστάρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.